με την Τουρκία. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον Γιάννη Χάτζη Θεοδωσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Σιαδήμα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, τα λέγαμε, ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Και εννοώ για το Click Away και το Click in Shop ραντεβού. Εγώ κιόλας το λέω για να το καταλαβαίνει ο κόσμος πολύ γρήγορα. Ό,τι κάνουμε με τα κομμωτήρια μέχρι σήμερα, τώρα που μιλάμε, που κλείνουμε ραντεβού για να πάμε να κουρευτούμε, οι γυναίκες για να πάνε να κάνουν και τα νύχια τους, και κλείνουν το ραντεβού. Λοιπόν, έτσι θα κλείνουμε ραντεβού τώρα με ένα κατάστημα για να πάμε για υποδήματα, ένδυση και κοσμηματοπωλείο. Από εκεί και πέρα, Click Away, το σύστημα που υπήρχε την περίοδο των εορτών. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, κύριε πρόεδρε, πρώτον ξεκινήσετε. Το καλό είναι, αφού τα επιδημιολογικά στοιχεία το επιτρέπουν, η αγορά με οποιοδήποτε τρόπο έμεινε ανοιχτή. Με ό,τι αυτό σημαίνει, έτσι. Πρώτη προτεραιότητα η υγεία, αλλά από την άλλη πρέπει να ακολουθεί και η οικονομία, γιατί είναι και το αύριο μετά, όταν τελειώσουμε με τον κορονοϊό, κύριε πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε προβλέψει την απόφαση και την είχαμε συζητήσει και στην εκπομπή σα, ότι αυτή θα ήταν. Ασφαλώς από το να κλείσει τελείως η αγορά είναι πολύ καλύτερο αυτό που έγινε. Όμως οφείλω να πω, κύριε Σιαδήμα, είμαστε στην περίοδο των εκπτώσεων. Και θυμίζω ότι με ανοιχτά τα μαγαζιά προβλέπαμε ότι από 5,3 δις που ήταν πέρυσι ο τζίρος που έγινε στις εκπτώσεις, φέτος η πρόβλεψη ήταν για 2,5 δις. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτή η πρόβλεψη θα πάει πολύ προς τα κάτω, θα πέσει κάτω από τα 2 δις κατά την εκτίμησή μας, με ό,τι αυτό σημαίνει. Θέλω όμως να κάνω μια παρατήρηση σεβόμενη ως πάντα την υγεία των πολιτών και βέβαια τις αποφάσεις των επιδημιολόγων. Ξέρετε, εμείς στο Click in Shop, το οποίο είναι ένα μέτρο που ισχύει, όπως φαίνεται, πλέον για τα καταστήματα ρούχων, υποδημάτων και κοσμητοπολία και τα βιβλιοπολία, από ό,τι άκουσα, επί της ουσίας δεν υπάρχει μετάδοση του κορονοϊού. Άρα το Click in Shop θα μπορούσε να είναι οριζόντιο παντού στις επιχειρήσεις και μάλιστα επίσης δεν καταλαβαίνουμε γιατί στην περιφέρεια, όπου δεν υπάρχει συνωστισμός, θα έπρεπε να υπάρχει αυτό το κλείσιμο των επιχειρήσεων να ψέξει. Πρακτικά θέλω να θυμίσω ότι το Click Away βοηθάει. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Να πούμε ότι στην Αττική, που είναι η μισή Ελλάδα, το 6 δεν ισχύει, είναι 9. Το 6 πώς θα ίσχυε όταν όλες οι λειτουργίες, όχι μόνο τα εμπορικά, ιδιωτικές επιχειρήσεις και όλες οι υποχρεώσεις, σχολεία, τα πάντα, αποκλείται να έχει τελειώσει ως 6. Θα έπρεπε να πάρει άλλες αποφάσεις μετά η κυβέρνηση, γιατί το 6 σημαίνει τηλεργασία, το 6 μπορεί να σημαίνει περαιτέρω άδεια ειδικού σκοπού, άρα περισσότερα κόστη, έτσι, σε αυτή τη φάση. Σωστά. Αλλά θα εμείνω ότι το Click Away στηρίζει τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό το είδαμε στο δεύτερο lockdown. Είναι εις βάρος των μικρών. Το είπα και εγώ στην εισαγωγή μου, το ακούσατε. Ακριβώς, δεν το άκουσα. Δηλαδή, στο προηγούμενο lockdown, το 80% του τζίρου με το Click Away έγινε από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Πάντως, κύριε πρόεδρε, επειδή και εσείς είστε καλός στο ρεπορτάζ, φάνηκε εδώ ότι κρατήθηκε ένα σωζύγιο. Από τη στιγμή που άνοιξαν και τα σχολεία, έστω και όχι όλα ενιαία, στις κόκκινες περιοχές, όχι τα λύκεια, όχι τα μεγάλα παιδιά που θα πάνε και 2 βόλτες παραπάνω, μην κρυβόμαστε, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό κάναμε και εμείς τότε και πόσο μάλλον τώρα όταν είσαι από καραντίνα. Λοιπόν, άρα αφού άνοιξαν τα γυμνάσια, πήγανε σε αυτά τα ημίμετρα όσον αφορά το εμπόριο. Αλλιώς, αν δεν άνοιγαν τα σχολεία, φαντάζομαι η εισήγηση ή αυτό που περιγράφετε τώρα εσείς θα μπορούσε να περάσει. Και μόνο που κράτησε 2 μέρες η διαπραγμάτευση, διότι γίνει, φάνηκε ότι υπήρχε τεράστια συζήτηση μεταξύ κυβέρνησης και επιδημιολόγων στο τι θα γίνει. Όμως, κύριε Σιαδήμα, επειδή το έχουμε συζητήσει δεκάδες φορές, όσο περιορίζεται η οικονομία και όσο οι τζίροι μικραίνουν, αυτό θα το βρει μπροστά της η κυβέρνηση, γιατί χρειάζεται νέα μέτρα στήριξη αυτών των επιχειρήσεων. Και αν είχαμε κάνει πρόβλεψη πριν ένα διάστημα μέσω της έρευνας που κάναμε, ότι 1 στις 4 επιχειρήσεις δεν καταφέρει να ξανανοίξει, πολύ φοβάμαι ότι αυτό το ποσοστό από το 25% μπορεί να φτάσει και στο 30% και στο 40%, ειδικά σε ορισμένους κλάδους. Άρα, ακούμε θετικά ότι τέλος πάντων καταφέραμε να μην κλείσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα προβλήματα που προανέφερα. Και σε κάθε περίπτωση, τώρα να επιμείνω ότι το μαγαζί λιανικής που έχει έναν πελάτη μέσα, με το Click in Shop δεν δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα στον κορονοϊό. Άρα, νομίζω ότι για άλλη μια φορά θα πρέπει να το δει η κυβέρνηση, γιατί ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βάζει σε ύφεση πολύ παραπάνω τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτό σημαίνει ότι θα μας πει δεν έχω λεφτά να τη στηρίξω, πράγμα το οποίο θα προκύψει και είναι δεδομένο. Πάνε για ενίκεια, για μισθοδοσία. Πώς το ακούτε αυτό, κύριε Χάτζη Θεοδωσίου, που πρέπει να σας πω ότι είναι χαμός από μηνύματα αυτή την ώρα, τα συγκεντρώνω εγώ για να τα απαντήσουμε βήμα-βήμα. Ναι. Καταρχήν είναι πολύ σωστό αυτό που είπε ο κ. Βελισσαράκης, ότι και εμείς είμαστε εν αναμονή το πρόγραμμα της περιφέρειας που ανακοινώθηκε και εγώ το ανακοίνωσα πολλές φορές. Παίρνει διαρκείς παρατάσεις που είναι μια ανάσα 250 εκατομμύρια και εγώ δεν ξέρω να σας πω τελικά πότε αυτό θα γίνει. Στα επιστρεπτέα που αναφέρθηκε προηγουμένως, περιμένουμε την επιστρεπτέα 6, η οποία, όπως ανακοίνωσε ο κ. Σκυλακάκης, θα είναι μέσα στο Φεβρουάριο. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί την υπολογίζαμε το Μάρτιο. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε.
Εξ όσων γνωρίζω, είναι μέχρι τα μέσα με τέλη Φεβρουαρίου θα ανακοινωθεί. Να πω όμως ότι δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για τις επιστροφές των επιστρεπτέων, γιατί είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει τις επιχειρήσεις, από ό,τι είπε ο κύριος Ταϊκούρας, το 2022. Θα έλεγα ότι προτιμώ να πω ότι στην επιστρεπτέα 5, η αλήθεια είναι όπως ακούστηκε, ότι 300.000 επιχειρήσεις δεν μπήκαν. Και δεύτερον, από αυτούς που μπήκαν, με τη λογική ότι μετράει επιστρεπτέα 4, είναι παράλογο για τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές. Γιατί τι σημαίνει ότι αφαιρώ το ποσό από την 4. Αυτός κλειστός είναι, αλλά τα χρήματα χρειάζονται. Και η τρίτη παρατήρηση για την επιστρεπτέα 5 είναι ότι το 80%, ίσως και παραπάνω, πήρε 1.000 ευρώ και άρα με τη σημερινή φιλοσοφία 500 ευρώ μία επιστρεπτέα. Στα μέτρα που περιμένουμε και που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο, αλλά δεν έχουν ακόμα μπει σε μια λογική λειτουργίας, είναι τα δάνεια 30.000 και άνω, τα οποία θα είναι με 90% εγγύηση του δημοσίου. Περιμένουμε πρόγραμμα ειδικό για την εστίαση που προανήγγειλε και ο κύριος Γεωργιάδης. Το επίσης περιλαμβάνει τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, αλλά δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Και μιλάμε για ένα κλάδο ο οποίος έχει χτυπηθεί πάρα πολύ η εστίαση, έτσι. Που αυτή τη στιγμή, κυρία Σιαδήμα, ξέρουμε ότι το 42% από έρευνα που κάναμε δεν θα ξανανοίξει. Και όσο περνά ο καιρός και δεν στηρίζει, το ποσοστό θα πάει πολύ υψηλότερα. Και δεν είχαν ανοίξει, και το καλοκαίρι, έτσι, κάποιες από αυτούς. Και αν μου επιτρέπετε, και αν δεν ανοίξουν τώρα, το πρόγραμμα που έχει αναγγείλει το Υπουργείο Ανάπτυξη, νομίζω με τα επιδοτούμενες όμπες, τι θα τις κάνουμε ανοίξουν τον Μάιο και τον Ιούνιο η εστίαση. Άρα και από εκεί δεν θα πάρουν κάτι επιχειρήσεις. Αυτό με τις επιδοτούμενες όμπες νομίζω ότι πλέον πήγε στο σιρτάρι. Ότι δεν προχωράει όσο υπάρχουν αυτά τα μέτρα, γιατί δεν έχει και νόημα να γίνει. Και τουλάχιστον να αξιοποιήσουν αυτά τα λεφτά κάπου αλλού. Αυτά τα λεφτά που θα πηγαίνουν για τις όμπες, να πάνε κάπου αλλού. Γιατί και η εστίαση δεν το είδε πολύ θετικά να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλουν με τίποτα, δεν θέλουν. Μα η εστίαση δεν φαίνεται, και να το πούμε στους τηλεθεατές μας, να ανοίγει πριν το Μάρτιο. Η πρώτη συζήτηση για να ανοίξει είναι 10 Φεβρουαρίου με το Υπουργείο που έχουμε και εμείς, αλλά για να συζητάμε για άνοιγμα από το Μάρτιο. Αυτό που θέλω να επισημάνω σε όλα αυτά τα μέτρα που είπαμε προηγουμένως είναι ότι αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος των κλειστών κλάδων δεν έχει άλλες ανάσες να πάρει. Και ουσιαστικά, αν δεν υπάρξουν γρήγορα κάποια πρόστα μέτρα, τότε, όπως είπα και στην αρχή, τότε τα λουκέτα δεν θα είναι 25%, θα είναι πολύ παραπάνω. Γιατί ξέρετε, η εστίαση δεν είναι μόνο η εστίαση, είναι και όλοι οι κλάδοι που τροφοδοτούν την εστίαση και που συνολικά είναι πάνω από 50 κλάδοι που ελέγχονται ή εξαρτώνται από το πότε θα ανοίξουν τα καταστήματα εστίασης. Το πλαίσιο τα τέλη δεν υπάρχει πέναλτι. Μια χαρά, μια χαρά. Αν μπορώ μια να χαρά. Πω κάτι, κυρία Σιαδήμα. Τι είπατε, κύριε Χατζηδοδοσίου. Με όλη αυτή την εικόνα που υπάρχει, τώρα είναι αστείο να λέμε ότι θα φάει πέναλτι αυτός που δεν έχει εσείς το μπορεί, γιατί δύσκολο να το φανταστούν τίποτα εγκέφαλοι εκεί πέρα αυτό. Η άποψή μου είναι ότι θα το σκεφτεί καλά η κυβέρνηση. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο δεν θα ισχύσει. Θα μειωθεί πιθανά και στο 10%, γιατί όταν επιτρέψω να το πω λαϊκά, όλος δεν έχει να φάει, δεν μπορεί να του λες να δώσω και πέναλτι, γιατί δεν μπορείς να μαζέψεις σε μια εποχή που είναι κλειστά όλα το 30% σε αποδείξεις. Το θεωρώ παράλογο και η άποψή μου είναι. Τώρα παίζονται. Ναι, τα λέει πολύ σωστά ο κ. Καθηγητής. Τώρα είναι, η ώρα των αποφάσεων. Και για τα μικρά και για τα μεγάλα. Όπως σωστά λέει, ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων. Να συμπληρώσω, είναι έτσι όπως τα λέει, μένουν μέσα είτε μέσω των επιστρεπτέων είτε μέσω των αναστολών και όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν σταματήσουν τα μέτρα, αν δεν υπάρξει μια στήριξη, τότε η ανεργία θα εκτοξευθεί. Ξέρουμε καλά ότι ξέρει και ο ίδιος τα στοιχεία εργάνη. Όλοι αυτοί που λειτουργούν φαίνονται σαν κανονικοί εργαζόμενοι, είναι λίγο θολή κατάσταση, γιατί αυτό θα το καταλάβουμε όταν πάμε στην κανονικότητα τι συμβαίνει. Και εκεί νομίζω ότι τα μέτρα, αν δεν υπάρξουν ανεργία μέτρα, τότε πολύ φοβάμαι ότι η καταστροφή θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό το συνέδεσα. Αν θυμάστε, κύριε Σιαδήμα, με αυτό που συμβαίνει σήμερα στην αγορά, που νομίζω είναι αυτονόητο για τον οποιοδήποτε. Μειώνονται οι τζίροι, μειώνονται τα εισοδήματα και πρέπει να καλύψει ένα σωρό πράγματα. Θα είναι πολύ δύσκολο όταν έρθει η στιγμή και καλεστούμε να πληρώσουμε τον λόγο. Τι γίνεται με τα μηνύματα. Λοιπόν, για πάμε, για πείτε. Θα ξαναμπεί θέμα για τις επιταγές. Το λέω γιατί είναι δεδομένο ότι θα προκύψει ότι πάλι θα μπορούν να πληρωθούν επιταγές στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, γιατί όλη η οικονομία πάει πίσω. Mm-hmm. Και αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν νέες αναστολές, να πάμε πολύ αργότερα. Που σημαίνει ότι όλη η αγορά πλέον θα έχει και άλλα προβλήματα σε αυτά που φέρονται.